Αφήνοντας πίσω μας τον Περάτα αλλά και την Κουτσόβα, φτάσαμε στα Τύρανα απόγευμα. Και μέχρι να φτάσουμε στο ξενοδοχείο, είχα ήδη αρχίσει να ενθουσιάζομαι από την ομορφιά της πρωτεύουσας της Αλβανίας. Αφήσαμε τα πράγματα στο ξενοδοχείο και βγήκαμε αμέσως για μια βόλτα. Τύρανα by night λέγεται αυτό. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο πιο καλά κρυμμένο μυστικό των Βαλκανίων. Είμαστε σε μία πόλη έκπληξη που διανύει την πιο φιλόξενη και εξωστρεφή της φάση. Σήμερα θα ανακαλύψουμε μαζί τα μυστικά της πάλε ποτέ απαγορευμένης πόλης. Καλώς ήρθατε στα Τύρανα. Τον πολιτισμό μιας χώρας τον ξεχωρίζω από τα απλά πράγματα και εντυπωσιάστηκα θετικά όταν είδα σε κεντρικά πάρκα των Τυράννων κούνια για άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και παιδικές χαρές σκύλων. Όμως, όσο εξερευνούσαμε τα Τύρανα, βλέπαμε πως είναι μια σύγχρονη πόλη που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η πόλη των Τυράννων ιδρύθηκε από τον Σουλεϊμάν Πασά το 1614. Και ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα της Αλβανίας μόλις το 1920. Δεν ήταν ψηλά στην ταξιδιωτική ατζέντα, αλλά μετά το 1991, μετά την πτώση δηλαδή του καθεστώτος, άρχισε η αναγέννηση της πόλης. Είμαστε στην κεντρική πλατεία των Τυράννων. Λέγεται πλατεία Σκεντέμπεϊ και ακριβώς από πίσω μου είναι το άγαλμα του Εθνικού Ήρωα της Αλβανίας. Γύρω από αυτήν την πλατεία είναι όλα τα ιστορικά κτίρια. Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το τζαμί του Εθνέμπεϊ, ο πύργος των ορολογιών, αλλά και όλα τα υπουργεία. Κύριε Άρη, έχετε κουραστεί? Όχι καθόλου. Κύριος Άρης, εσύ κουράστηκες? Έχει κουραστεί πάρα πολύ. Αυτό φαίνεται. Ποιος... Περπατάμε σε έναν εξαιρετικό πεζόδρομο εδώ στην Αλβανία, μέσα στα Τύρανα. Και ο κύριος Άρης είναι κουρασμένος, με βρίζει ασταμάτητα, διότι θέλει να πάμε να πιούμε ένα καφέ. Και εγώ του λέω θέλω να γνωρίσω όλο και περισσότερο αυτή τη χώρα. Ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα των Τυράννων είναι η Πυραμίδα, που σήμερα μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο κέντρο τεχνολογίας και έρευνας των Βαλκανίων. Τα Τύρανα έχουν πάρα πολύ ωραία αξιοθέατα. Μόλις 45 λεπτά από την πόλη των Τυράννων έρχεσαι εδώ στην Κρούγια και απολαμβάνεις το κάστρο της Κρούγιας, όπου τον 15ο αιώνα είχε μεταφέρει εδώ ο Σκεντέμπεϊς τις επιχειρήσεις του εναντίον των Οθωμανών. Αυτό το αναστηλωμένο κάστρο είναι ένα σύμβολο εθνικής αντίστασης για τον αλβανικό λαό. Πάμε μέσα να δούμε το μουσείο της Κρούγιας, όπου εδώ
θα δούμε έργα ζωγραφικής και οπλισμού από την εποχή του Σκερντεμπέη, του εθνικού ήρωα της Αλβανίας. Μιλάμε για εξαιρετικό μουσείο, με εξαιρετική δουλειά και μαθαίνεις όλη την ιστορία του εθνικού ήρωα Σκερντεμπέη. Εδώ είναι συνεργάτες του, στρατηγοί του και άνθρωποι που ήταν δίπλα του. Η αδερφή του, στρατηγή, και αυτός εδώ είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της αρχηγίας μετά το θάνατο του Σκερντεμπέη. Εμείς θα συνεχίσουμε να σας ξεναγούμε στο Μουσείο της Κρούγιας, που πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε κι εσείς να το επισκεφτείτε. Αφού τελειώσεις την ξενάγηση, βγαίνεις σε αυτόν εδώ τον υπέροχο χώρο. Έχεις αυτήν την απίστευτη θέα και από εδώ κάτω είναι το παζάρι. Για να ανέβετε, θα περάσετε από εκεί. Θα σταματήσετε όμως μετά εκεί για να πιείτε τον καφέ σας, να πάρετε διάφορα σουβενίρ και να ξέρετε ότι η είσοδος εδώ πέρα είναι μόνο 4 ευρώ. Άρα, τι ψυχή έχουν 4 ευρώ για να μάθετε την ιστορία της χώρας που ήρθατε να την επισκεφτείτε και να απολαύσετε τα αξιοθέατά της. Εδώ από πίσω μου είναι το τζαμί του Εθνέμπεη. Ολοκληρώθηκε τον 19ο αιώνα και είναι από τα σημαντικότερα μνημεία εδώ της περιοχής. Στις 10 Ιανουαρίου του 1991, σε αυτόν εδώ το χώρο, συγκεντρώθηκαν 10.000 άνθρωποι για να ασκήσουν τη θρησκεία τους εναντίον του διατάγματος που είχε βγάλει τότε η κυβέρνηση που απαγόρευε το Ισλάμ. Τότε λοιπόν η αστυνομία δεν παρενέβη και σηματοδοτήθηκε η ανεξιθρησκεία εδώ στην Αλβανία. Το τζαμί, όπως τα βλέπετε, είναι πάρα πολύ όμορφα διακοσμημένο και κάπως περίεργα, διότι αυτές τις εικόνες, νερά, δάση, δεν τις επιτρέπει η Ισλαμική τέχνη. Όμως εμείς θα μπούμε μέσα και θα το δούμε και από κοντά πώς ακριβώς έχει διακοσμηθεί. Εμείς οι τουρίστες, από ό,τι μας είπαν, βγάζουμε μόνο τα παπούτσια, αυτό είναι το λογικό, και μπαίνουμε μέσα στο τζαμί, στο Εθνέμπεη, εδώ στην πλατεία Σκερντεμπέη στην Αλβανία, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτό το έργο τέχνης. Είναι πραγματικά έργο τέχνης. Πραγματικά πρώτη φορά μπαίνω σε τζαμί και θεωρώ ότι έχω μπει σε ένα από τα καλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο. Του Εθνέμπεη, εδώ στην Αλβανία. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε τέχνη. Κοιτάξτε λεπτομέρεια. Με ακούτε ενθουσιασμένο, διότι ίσως δεν έχω ξαναμπεί σε τζαμί, αλλά σίγουρα δεν έχω μπει σε τέτοιο πράγμα. Σε ένα τζαμί εργοτέχνης.
βρισκόμαστε στην περιοχή Μπλόκου. Είναι μία από τις πιο ακριβές περιοχές στην Αλβανία. Και αυτό το σπίτι που βλέπετε πίσω μου είναι του δικτάτορα, του Ενβέρ Χότζα, ο οποίος διοίκησε την χώρα της Αλβανίας από το 1944 μέχρι και το 1985 που έφυγε από τη ζωή. Αυτό το σπίτι είναι από τότε κλειστό και η σημερινή κυβέρνηση της Αλβανίας σκέφτεται να το κάνει μουσείο, όπως ακριβώς είναι και το σπίτι του Τσαουσέσκου στη Ρουμανία. Όταν έρχεσαι σε μια χώρα, πρέπει να μαθαίνεις την ιστορία της. Ειδικά όταν αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά χρόνια δικτατορίας. Πίσω μου είναι ένα μουσείο που το 1970 ήταν πυρηνικό καταφύγιο. Πρέπει όλοι να έρθετε στο Bank of Art για να δείτε τι συνέβαινε εδώ στο λαό της Αλβανίας την περίοδο που ο Χότζα ήταν δικτάτορας της χώρας. Όλοι πρέπει να μπείτε, γιατί την ιστορία του κάθε λαού πρέπει να τη γνωρίζουμε. Όποιος επισκεφτεί την Αλβανία δεν πρέπει να χάσει το Bank Art, αυτό το πυρηνικό καταφύγιο του 1970. Θα μάθει όλη την ιστορία αυτών των ανθρώπων που βασανίστηκαν από τον Χότζα. Και εδώ βλέπετε ότι είμαστε σε ένα κελί που μας δείχνει ότι εδώ τους κρατάσανε φυλακισμένους. Φανταστείτε ότι έχω χάσει και τα λόγια μου από το δέος και τη συγκίνηση που νιώθω εδώ μπαίνοντας σε αυτό το καταφύγιο και βλέποντας όλη την ιστορία των βασανισμών. Νομίζω πως τα τύρανα αφήνουν πίσω την εικόνα της απαγορευμένης πόλης και μεταμορφώνονται σε μια σύγχρονη και ζωντανή πόλη, όμοια με πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο από την πρωτεύουσα της Αλβανίας, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Το οδηπορικό μας οδεύει προς το τέλος του. Όμως δεν θα φεύγαμε από την Αλβανία αν δεν σας δείχναμε την Αλβανική Ριβιέρα, το πιο δυνατό σημείο της χώρας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο λοιπόν, να είστε γεροί και αισιόδοξοι.